Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε δεδομένα γραφήματος μέσα σε ένα έγγραφο του Word. Αν λοιπόν θέλουμε να ενσωματώσουμε ένα αντικείμενο του Excel στην προκειμένη περίπτωση ένα γράφημα σε κάποιο σημείο του εγγράφου του Word και θέλουμε να ενημερώνονται τα δεδομένα του χωρίς να χρειάζεται να το ενσωματώσουμε ξανά, τότε θα πρέπει να το ενσωματώσουμε με σύνδεση. Για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, ας φτιάξουμε ένα γράφημα. Επιλέγουμε τα δεδομένα, όπως βλέπετε έχω ανοιχτό πάλι το αρχείο πωλήσεις XLS, επιλέγουμε τα δεδομένα τα συγκεκριμένα από το φύλλο εργασίας 1 και στη συνέχεια πάμε για τη δημιουργία γραφήματος. Ας φτιάξουμε ένα γράφημα πίτας με απομακρυσμένα τμήματα, τρισδιάστατο, πατάμε τέλος και έχουμε το γράφημα μας εδώ. Επιλέγουμε το γράφημα, δεξί κλικ, αντιγραφή ή αντιγραφή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Συνέχεια ενεργοποιούμε το πρόγραμμα Word και στο πρόγραμμα Word θα χρησιμοποιήσουμε την επεξεργασία ειδική επικόλυση, την οποία ίσως γνωρίζετε όποιοι έχετε κάνει το Word Expert. Από το μενού επεξεργασία επιλέγουμε την ειδική επικόλυση, εμφανίζει το παράθυρο. Εμείς πρέπει να επιλέξουμε την ρύθμιση επικόλυσης σύνδεσης γράφημα του Microsoft Excel ως αντικείμενο. Η δυνατότητα αυτή την έχουμε επειδή δεν έχουμε κλείσει το Excel. Εάν κλείσουμε το Excel και πάμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δυνατότητα, δεν θα την έχουμε. Πατάμε το κουμπί OK και εμφανίζει το γράφημά μας, όπως το βλέπετε, εδώ. Τώρα, εάν εμείς ελαχιστοποιήσουμε το έγγραφο, επανέλθουμε στο Excel και αλλάξουμε μια οποιαδήποτε τιμή, ας αλλάξουμε πάλι την τιμή αυτή την οποία είχαμε καθορίσει, 150.000, και ξεφεύγει από τις υπόλοιπες, να βάλουμε την τιμή 25.000 και πατήσουμε Enter, ενημερώνεται και το γράφημα που υπάρχει στο Excel, αλλά αν ενεργοποιήσουμε και το έγγραφο του Word θα δούμε ότι ενημερώθηκε και το γράφημα που υπήρχε στο έγγραφο του προγράμματος Word. Έτσι καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο γράφημα είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο αρχείο προέλευσης από το πρόγραμμα Excel. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.